Φροντιστήρια ανέλυξη. Ερωτήσεις κατανόησης 3. Λέει ότι στον παρακάτω άξονα τα σημεία Ω, Ι, Α και Β παριστάνουν τους αριθμούς 0, 1, Α και Β αντιστοίχως. Δηλαδή, ας τα σημειώσουμε αυτά τα σημεία. Εδώ είναι το 0, εδώ είναι το Α, εκεί είναι το 1 και εκεί είναι το Β. Τα υπόλοιπα σημεία, λέει, δηλαδή το Γ, το Δ, το Ε, το Ζ, το Ι και το Θ, παριστάνουν τους αριθμούς ρίζα Α, ρίζα Β, Α, τετράγωνο Β, τετράγωνο Α, τρίτης, Β, τρίτης, όχι όμως με τη σειρά που αναγράφονται. Να αντιστοιχίσουμε κάθε σημείο με τον αντίστοιχο αριθμό που παριστάνει. Μάλιστα. Ωραία. Εδώ λοιπόν είναι το α. Το α είναι μικρότερο της μονάδας. Μπορούμε να ξεκινήσουμε από αυτό. Το α λοιπόν είναι ένας αριθμός μικρότερος της μονάδας και θετικός. Ωραία. Προκειμένου να δούμε λοιπόν τι γίνεται με τους αριθμούς ρίζα α, α τετράγωνο και α στην τρίτη, μπορούμε να σκεφτούμε τα εξής. Πρώτα, αν πολλαπλασιάσουμε τα πάντα με το θετικό αριθμό α, που είναι θετικός, δεν θα πάρει τίποτα, η ανισότητα γίνεται α τετράγωνο μικρότερο του α, που σημαίνει ότι το α τετράγωνο πρέπει να είναι πιο πίσω από το α, θα είναι δηλαδή ένα από τα σημεία γ και δ. Και αν ξαναπολλαπλασιάσουμε για α, που είναι θετικός, θα γίνει πάλι 0 μικρότερο από το α στην τρίτη, μικρότερο από το α στο τετράγωνο, που σημαίνει ότι το α στην τρίτη είναι μικρότερο από το α στο τετράγωνο. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι το α στην τρίτη είναι μικρότερο από το α στο τετράγωνο και αυτό είναι μικρότερο από το α. Άρα λογικά θα πρέπει εδώ να είναι το α στην τρίτη που είναι το μικρότερο και εκεί να είναι το α στο τετράγωνο, είναι μικρότερα από το α. Στο γ λοιπόν πρέπει να βάλουμε το α τρίτης και στο δ να βάλουμε το α τετράγωνο. Η ρίζα του α που έχει περισσέψει, μάλλον αυτή θα πρέπει να είναι λοιπόν μετά το α, μάλλον θα είναι στο σημείο ε. Και πράγματι μπορούμε να το σκεφτούμε και αυτό με παρόμοιο τρόπο και συγκεκριμένα να πούμε. Αφού το α είναι μικρότερο από το 1 και θετικός βέβαια, πάει να πει ότι η ρίζα του α θα είναι μικρότερη από τη ρίζα του 1 που κάνει 1 και αν πολλαπλασιάσουμε και τα δύο μέλη με ρίζα του α που είναι και αυτή θετικός αριθμός, εδώ ρίζα του α επί ρίζα του α θα κάνει α μικρότερο από τη ρίζα του α. Άρα λοιπόν η ρίζα του α είναι σίγουρα πιο μπροστά από το α και εννοείται πιο πίσω από το 1. Πράγμα που σημαίνει λοιπόν ότι εδώ θα πρέπει να βάλουμε τη ρίζα του α στο σημείο ε. Η σειρά λοιπόν είναι πρώτα το 0, μετά το α τρίτη, το α τετράγωνο, το α και η ρίζα του α. Μετά είναι το 1 και στη συνέχεια πάμε στο β. Πάλι πρέπει να ανακαλύψουμε πού βρίσκεται η ρίζα του β, το β τετράγωνο και το β στην τρίτη με μια παρόμοια διαδικασία. Μπορούμε συγκεκριμένα να πούμε το β είναι μεγαλύτερο. Το β λοιπόν είναι μεγαλύτερο του 1. Αν πολλαπλασιάσουμε με το θετικό αριθμό β θα γίνει β στο τετράγωνο μεγαλύτερο του β και αν ξαναπολλαπλασιάσουμε τη β θα γίνει και β στην τρίτη μεγαλύτερο από το β στο τετράγωνο. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι το β είναι μικρότερο από το β στο τετράγωνο και αυτό είναι μικρότερο από το β στην τρίτη. Που σημαίνει λοιπόν ότι το β τετράγωνο και το β στην τρίτη θα είναι πιο μπροστά από το β. Άρα λογικά θα πρέπει εδώ να βάλουμε το β στο τετράγωνο και εκεί να βάλουμε το β στην τρίτη. Στο σημείο η λοιπόν θα είναι το β τετράγωνο και στο σημείο θ θα είναι το β στην τρίτη. Το μόνο σημείο που μας έχει μείνει είναι το ζ. Αυτό προφανώς θα αντιστοιχεί στη ρίζα του β και πράγματι μπορούμε και σε αυτό να πούμε ότι αφού το β είναι μεγαλύτερο της μονάδας, πάει να πει ότι και η ρίζα του β θα είναι μεγαλύτερη από τη ρίζα του 1. Και αν πολλαπλασιάσουμε και τα δύο μέλη με ρίζα β, ρίζα β επί ρίζα β βγαίνει β μεγαλύτερο από τη ρίζα του β. Που σημαίνει λοιπόν ότι το β είναι πιο μπροστά από τη ρίζα του β. Η ρίζα του β λοιπόν είναι εκεί ανάμεσα στο 1 και στο β.
Το σημείο Ζ λοιπόν θα είναι η ρίζα του μήτρου.